Επιτρέψτε μου πριν μπω στα του νομοσχεδίου, εντάχει, επειδή χθες στην Επιτροπή στην κατάρθουν συζήτηση από ένα σημείο και μετά έφυγα από την αίθουσα διότι είχα υποχρέωση να προεδρεύσω κάτω στην εξέλιξη του συζήτησης του νομοσχεδίου. Δεν ήμουν παρόν στο συμβάν. Οφείλω όμως ως μέλος της Επιτροπής, όπως κάναμε εξάλλου και στην Ολομέλεια, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, να καταδικάσουμε το συγκεκριμένο γεγονός και πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση τους ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. Νομίζω όλοι μπορούμε, επαναλαμβάνω, να συμβάλλουμε σε αυτό. Χθες στην Επιτροπή, στην κατάρθουν συζήτηση, τοποθετηθήκαμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι του νομοσχεδίου που αφορά την ψυχική υγεία. Σήμερα, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθούμε στο κομμάτι της απεξάρτησης. Με τη δημιουργία και την πολιτική στόχευση, φυσικά, που έχει ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος δεν έρχεται ξεκάρφωτα, επιτρέψτε μου τη λέξη, αλλά έρχεται σε μια περίοδο, να θυμίσουμε, που έχουν προηγηθεί μια σειρά από χτυπήματα, κατά τη γνώμη μας, του χώρου της απεξάρτησης. Αλλίωση του χαρακτήρα του ΚΙΘΕΑ, με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, πράξη δηλαδή με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου το 19, τη λειτουργία χώρων υποπτευόμενης χρήσης ως πανάκια, υπονομεύοντας ακόμα περισσότερο το κίνητρο για θεραπεία και αποψήλωση της πρόληψης με κλείσιμο κέντρων πρόληψης, για παράδειγμα στον Πειραιά, και χωρίς ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Στόχευση με τη δημιουργία του ΕΟΠΑΕ. Μπαίνουν στο στόχαστρο της υποβάθμισης και της ουσιαστικής λειτουργίας τους προγράμματα με δείγματα γραφής. Στη θεραπεία και την επανένταξη. Και ΘΕΑ, 18 άνου, το αργό, το διάπλος, ο ιανός, μέθεξης, που θα υποχρεωθούν να αλλάξουν η φιλοσοφία. Και η ανάπτυξή τους δεν θα σχετίζεται άμεσα, όπως τόσα χρόνια λειτουργούν, με τις ανάγκες της κοινότητας ή της εξέλιξης της τοξικοεξάρτησης, αλλά θα καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας αστικής πολιτικής που λειτουργεί καθαρά με δυτικοοικονομικά κριτήρια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους εργαζόμενους φυσικά του χώρου. Εργασιακά δικαιώματα, εργασιακές σχέσεις, επιστημονική εξέλιξη γύρω ή πάνω, αν θέλετε, μάλλον στο πεδίο των εξαρτήσεων και άλλα. Και βέβαια είναι αρνητική εξέλιξη το πάντρεμα της θεραπείας και της πρόληψης με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οδεύοντας όλο και με πιο γοργά βήματα στο χτύπημα της δημόσιας και δωρεάν επεξάρτησης. Τώρα, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου με τη δημιουργία του ΕΟΠΑΕ δεν έρχονται να απαντήσουν στις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στο πεδίο των εξαρτήσεων, αλλά να υπηρετήσουν, σε συνέχεια φυσικά, μια πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συναποφασιστεί χρόνια πριν. Και οι κυβερνήσεις που πέρασαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, κομμάτι-κομμάτι, υλοποιούσαν αυτή τη στρατηγική για αυτή την πολιτική. Βασικοί άξονες, λοιπόν, που θα υπηρετηθούν μέσω και του ΕΟΠΑΕ είναι η ιατρικοποίηση ενός κοινωνικού φαινομένου, η παραπάνω ενίσχυση της μείωσης της βλάβης σε αντιδιαστολή με την ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, η πολιτική κόστος όφελος με τη συνέργεια προγραμμάτων με διαφορετική αντίληψη για την τοξικοεξάρτηση, η αλλαγή του χάρτη των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι με θεραπευτικά κριτήρια, αλλά με οικονομικά κριτήρια, το τσουβάλιασμα όλων των εξαρτήσεων κάτω από την ομπρέλα μιας λανθάνουσας αντίληψης για την εξάρτηση, την αποδοχή της χρήσης μέσα από την ενίσχυση του λειτουργικού χρήστη, αμορφώνοντας ανοχή ακριβώς προς το κοινωνικό φαινόμενο των ναρκωτικών και την ενίσχυση φυσικά της περίφημης ατομικής ευθύνης του χρήστη και της οικογένειάς του, όπως συμβαίνει εξάλλου σε όλους τους τομείς, όχι μόνο δηλαδή στην υγεία. Έτσι λοιπόν, με τη σύσταση του ΕΟΠΑΕ γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση, από την αστική τάξη της χώρας μας, απλά να διαχειριστεί τις συνέπειες από τη διάδοση των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων. Και ακριβώς η αστική πολιτική για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει αποτύχει, και αυτό το φανερώνει η αύξηση των χρηστών και των εξαρτημένων παγκοσμίως και στη χώρα μας, καθώς και η μείωση της ηλικίας της πρώτης επαφής με τα ναρκωτικά από τα προεφηβικά έτη πλέον. Έτσι λοιπόν, βασικές επιπτώσεις κωδικοποιημένα με τον ΕΟΠΑΕ θα είναι το χτύπημα στη δημόσια δωρεάν απεξάρτηση, υποβάθμιση της τεχνής θεραπείας σε αντίθεση με ανάπτυξη της υποκατάστασης και της μείωσης της βλάβης, συνέχεια της
υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, μόνο για παράδειγμα το ΚΕΘΕΑ, που έχουμε τη δεκαετία 2012-2022 μείωση κρατικής χρηματοδότησης το 20%, στην ήδη μειωμένη βέβαια χρηματοδότηση πριν από το 2012, μείωση προσωπικό κατά 25%, ενώ από το Γενάρη του 2023 μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει 70 εργαζόμενοι από το ΚΕΘΕΑ. Τέταρτον, χτύπημα στις εργασιακές σχέσεις στον χώρο. Πέμπτον, υποβάθμιση της πρόληψης με προσανατολισμό στην ενημέρωση και στη μείωση της βλάβης και όχι στην ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση με βάση τις ανάγκες της κοινότητας. Με το γεγονός που μέσω του το νομοσχέδιο αυτό και οι προβλέψεις του μας γυρίζει δεκαετίες πίσω για την επιστημονική αντίληψη της πρόληψης. Άλλο ζήτημα, χτύπημα στο συνεχές της θεραπείας, πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη. Πρώτη φορά στα τελευταία, στα 40 συγγνώμη, χρόνια λειτουργίας στη χώρα μας, των στεγνών προγραμμάτων, αποσπάται η κοινωνική επανένταξη του χρήστη από τη θεραπεία. Άλλο σημείο, παραπάνω χώρος για την είσοδο μη κυβερνητικών οργανώσεων, ΑΜΚΕ κτλ. Στην απεξάρτηση. Και έτσι, αντίστοιχα, ο Εθνικός Συντονιστής για τα Ρωτικά θα είναι ο πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ, όπως προβλέπετε. Δηλαδή, και θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί ο ίδιος φορέας, ο οποίος ουσιαστικά θα κάνει τον έλεγχο στον εαυτό, θα ελέγχει τον εαυτό του, και βέβαια θα είναι διορισμένος από τον Υπουργό Υγείας, τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας. Δηλαδή, η αντιναρκωτική πολιτική πλήρως εναρμονισμένη στην πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης και όχι πάνω στις ανάγκες της εξέλιξης της τοξικοεξάρτησης στη χώρα μας. Και βέβαια έχουμε δείγματα γραφής με τον ΟΚΑΝΑ όλα αυτά τα χρόνια που υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των χρηστών. Σήμερα η πλειοψηφία όσων ζητούν ένταξη σε πρόγραμμα, και το γνωρίζετε αυτό, είναι για κάναβη και κοκαίνη. Ή έχει ενδεχομένως μειωθεί πάρα πολύ η ενέσιμη χρήση. Παρόλα αυτά ιδρύονται οι χώροι υποπτευόμενης χρήσης ή μοιράζονται απλώς σύριγγες, γιατί αυτό επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί τι να ενισχυθούν η πρόληψη και η στεγνή θεραπεία. Και τελευταίο, ενισχύεται η επιστημονική θεωρία της βιολογικοποίησης και της ιατρικοποίησης ενός πολυπαραγωγικού κοινωνικού φαινομένου, όπως είναι η χρήση και η εξάρτηση. Καμία ευθύνη του κράτους, του αστικού κράτους, καμία συσχέτιση η διάδοση ουσιών με τις σχέσεις παραγωγής στην κοινωνία μας και την ανάγκη όμως κερδοφορίας του κεφαλαίου, την οποία με το άρθρο, για παράδειγμα, 75 δεκαπλασιάζεται τη συσκευασία των τελικών προϊόντων κάναβης. Έτσι λοιπόν ενισχύεται τη λογική της ατομικής ευθύνης, τη χρήση και τη θεραπεία. Η πρόταση του ΚΚΕ και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, είναι ενάντια στις κοινωνικές και υλικές συνθήκες που οδηγούν σε αυτά. Και είναι πρόταση ανατροπής ακριβώς του χαρακτήρα του κοινωνικού οικονομικού συστήματος που ζούμε, του καπιταλισμού. Όμως, παρόλα αυτά, ούτε στεκόμαστε μυρολατρικά μπροστά στο φαινόμενο σήμερα. Αντίθετα, στις σημερινές συνθήκες προβάλλουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αιτημάτων, ασκώντας έντονη κριτική στην κυρίαρχη πολιτική, στην οποία πρετανεύει η μείωση της βλάβης ως πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή την πολιτική την έχουν υπηρετήσει μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, έχοντας μεγάλες ευθύνες για την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση και τη διάλυση της πρόληψης και της απεξάρτησης. Και η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων είναι αυτή που διαχρονικά και σταδιακά ετοίμασε το έδαφος για την νομιμοποίηση χρήσης, για παράδειγμα της κάναβης, την ενίσχυση της μείωσης της βλάβης, υποκατάστατα πρόγραμμα ναλοξόνης, χώρος υποπτευόμενης χρήσης, αντίστοιχα τη διάλυση της πρόληψης με κλείσιμο των κέντρων πρόληψης και την υποστελέχωσή τους, υποβάθμιση του χαρακτήρα των στεγνών προγραμμάτων, επαναλαμβάνω, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του ΚΕΘΕΑ και όχι μόνο αυτό, αλλά ξεκίνησε ή, αν θέλετε, ήρθε να προσθεθεί και αυτό στην κατεύθυνση υποβάθμισης του χαρακτήρα των στεγνών προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την αντιμετώπιση του φαινομένου στη χώρα μας σήμερα, κατά τη γνώμη μας,
την πρότασή μας, απαιτείται μια κεντρικά σχεδιασμένη αντιναρκωτική πολιτική με επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δημόσιο και δωρεάν, με όλο το επαρκές επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό που θα πρέπει να στελεχώνει όλα τα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας χωρίς να χάνεται η θεραπευτική αυτοτέλειά τους. Και φυσικά είμαστε αντίθετοι με κάθε εμπλοκή ιδιωτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη και έρευνα. Τι διεκδικούμε? Πρόληψη πρώτον, που θα διαμορφώνει στρατηγικές άμυνες απέναντι στα διέξοδα και τις επιπτώσεις που γεννά ο σημερινός τρόπος ζωής. Πρόληψη που θα εξειδικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε πληθυσμιακής ομάδας. Πρόληψη για εμάς λοιπόν δεν είναι απλά η ενημέρωση, αλλά ακριβώς η προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής με συλλογική δράση, με αλληλεγγύη, με ολοκλήρωση της προσωπικότητας, με εξέχουσα τη θέση της μόρφωσης, της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δράσης, του ίδιου του χαρακτήρα της εργασίας. Όλα αυτά ως αναπόσπαστα στοιχεία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου. Για εμάς πρόληψη, η πρόληψη μάλλον, πρέπει να απαντά στα εξής ερωτήματα. Τι προσωπικότητες διαμορφώνεις, με τι πρότυπα και σε ποια κοινωνία? Θεραπεία. Διεκδικούμε θεραπεία που θα βασίζεται ακριβώς σε μια διαδικασία κοινωνικής και ατομικής εκμάθησης των δυνατοτήτων που έχει ο άνθρωπος να ζει χωρίς ουσίες. Άρα διεκδικούμε πλήρη απεξάρτηση από κάθε ουσία και όχι συντήρηση του χρήστη με υποκατάστατα. Και βάση αυτής της θεραπείας πρέπει να είναι προγράμματα που δεν θα επιτρέπεται χορήγηση φαρμάκων και ο χρήστης θα στηρίζεται ολόπλευρα, ατομικά, ψυχικά, κοινωνικά, με επίκεντρο το κίνητρο για ατομική και κοινωνική αλλαγή. Εξασφαλίζοντας φυσικά την προοπτική της ουσιαστικής κοινωνικής επανένταξης. Τρίτον, μείωση της βλάβης. Με στόχο τη διαμόρφωση κινήτρου και την προετοιμασία του χρήστη για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας. Π.χ. street work, σωματική αποτοξίνωση, υποκατάσταση με συγκεκριμένους όμως όρους και σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Εγκυμονούσες ή υπέργυρους χρήστες. Και τέταρτον, κοινωνική επανένταξη, που στο επίκεντρο θα έχει την εξάλληψη του στίγματος και θα βοηθά ουσιαστικά τον πρώην χρήστη να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνική ζωή και δράση. Επαγγελματικά, μορφωτικά, κοινωνικά, οικογενειακά και όλα αυτά με ευθύνη του κράτους. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνουμε τα κύρια αιτήματά μας μπροστά στην εξέλιξη που προγραμματίζεται ή προϊονίζεται μέσω του νομοσχεδίου συγχώνευσης όλων των προγραμμάτων. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την πρώτη στιγμή σε ό,τι αφορά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή την απόσυρση του νομοσχεδίου και του συγκεκριμένου κομματιού δηλαδή που αφορά την απεξάρτηση. Δεύτερον, καμία κατάργηση συγχώνευση προγραμμάτων, φορέων υπηρεσιών στον χώρο της απεξάρτησης και της πρόληψης. Καμία απόσχηση των προγραμμάτων 18 άνω, το αργό, η ανός. Του διάπλους, μέθυξης από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία που ανήκουν. Ενίσχυση των στεγνών προγραμμάτων. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις όλου του απαιτούμενου προσωπικού. Επιστημονικού, θεραπευτικού, βοηθητικού σε πρόληψη και απεξάρτηση. Ενίσχυση των προγραμμάτων σωματικής αποτοξίνωσης σε διασύνδεση με τα δημόσια νοσοκομεία και τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα. Και όχι αυτό που προβλέπεται στο. Δεν θυμάμαι τον αριθμό του άρθρου, στο συγκεκριμένο άρθρο για τη σωματική αποτοξίνωση, όπου η σωματική απεξάρτηση του χρήστη με την παρουσία του στο νοσοκομείο για λίγες μέρες ώσπου να περάσει το πρώτο στάδιο θα λειτουργήσει, με βάση δηλαδή και τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, θα λειτουργεί ως την κάθαρση, την καθαρή έξοδο του χρήστη από το νοσοκομείο στην κατεύθυνση να πάρει κάποιο υποκατάστατο ή να δεχθεί κάποιο άλλο είδους ουσία εξάρτησης. Οι νέες δομές για όλες τις εξαρτήσεις και για το αλκοόλ και για το τζόγο και για το διαδίκτυο όμως σε όλη την επικράτεια της χώρας. Και ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τα κέντρα πρόληψης και δημιουργία νέων κέντρων πρόληψης που χρειάζεται η χώρα με διασφάλιση της λειτουργίας τους. Και όχι αυτό που προβλέπεται μετά το 2027. Το ρωτάμε όλοι, το ρωτήσαμε, το ξαναρωτήσαμε. Μετά το 2027 τι θα απογίνουν?
Κέντρα πρόληψης τα οποία είναι υποστηλεχωμένα, συνειδητά, είναι διαχρονικά συνειδητή πολιτική επιλογή και όχι η ενίσχυσή τους, η στήριξή τους για το έργο που επιτελούν. Κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και επαναφορά του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ. Και φυσικά καμία εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων και ΑΜΚΕ και τα λοιπά που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, ιδιωτών στο σύνολο, σε πρόληψη και απεξάρτηση. Και τέλος, πλήρη χρηματοδότηση και της πρόληψης και της απεξάρτησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, με γενναία χρηματοδότηση όλων των προγραμμάτων. Αυτές είναι οι προτάσεις μας, αυτές είναι οι θέσεις μας. Γιατί συχνά πυκνά ακούμε, δεν είναι, όχι μόνο απέναντι σε εμάς, αλλά εμείς... το απαντάμε τώρα σε ό,τι μας αφορά. Να οι προτάσεις μας. Ιδού η Ρόδος λοιπόν να το πράξετε. Κάντε τα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.